Τι είναι η συμφωνία. Ακόμα και τη συμφωνία, βέβαια, οι μερικοί βουλευτές δεν την έχουν διαβάσει. Πώς λέγαμε παλιά για το μνημόνιο, τα ίδια, παρόλο που είναι 4 σελίδες, 20 σελίδες δηλαδή. Σε μια εφημερίδα είναι 4 σελίδες. Εγώ τη διάβασα χθες. Αλλά το να μην το ξέρει το θέμα δεν είναι υπεύθυνος ο ίδιος για μένα, ναι. Γιατί δεν είναι όλοι οι πολίτες συνειδητοποιημένοι, δεν έχουν όλη την άνεση να βγουν να κάνουν κάτι. Έπρεπε να έχει γίνει η συζήτηση αυτή νωρίτερα. Είναι το μόνο τρωτό που βρίσκω σε όλη την υπόθεση. Θα ήταν πολύ πιο μοιημένος ο κόσμος για το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια παραζάλη, υπάρχει μια φενάκι γύρω από την υπόθεση. Όλοι φαντάζονται ότι πάνε να μας πάρουν τη Μακεδονία, όλοι φαντάζονται ότι πάτε τη χάσαμε, όλοι φαντάζονται ότι πέφτουν οι ξένες δυνάμεις για να μας διαλύσουν, όλοι φαντάζονται ότι μπορεί να δεχτούμε και επίθεση από τα Σκόπια παλιότερα, τα πιστεύαν για αυτά. Όλα αυτά είναι μια τρέλα. Δεν είναι τίποτα αλήθεια. Και υπάρχει και αυτή η σύγχυση στη Βουλή, όπου δεν βρέθηκε ένα μέτωπο ενωτικό γύρω από αυτή την υπόθεση για ένα θέμα που ταλανίζει τη χώρα έναν αιώνα. Εγώ λοιπόν λέω ότι η συμφωνία αυτή είναι η καλύτερη από όλες που προτάθηκαν κατά καιρού στις διμερείς ή πολυμερείς συζητήσεις στους διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊκούς ή ξένους, ΟΗΕ, μακράν. Γιώργο, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία, αλλά έχει ζήσει μέσα και από τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι παρακάτω και στο Σιμίτη, ναι, και στο Γιώργο Παπανδρέου. Τώρα εδώ πέρα ακούγονται διάφορα. Έχει γίνει ένας μήλος στο πολιτικό σκηνικό, έτσι. Μπορώ να σου δώσω μια εξήγηση, Μαριών, αμέσως. Είναι πάρα πολύ άσχημο θέμα να βλέπεις αυτούς που πραγματικά παθιάζονται να λύσουν το θέμα και παθιάζονταν να βρουν μια λύση που είναι λιγότερο καλή από αυτή, ας πούμε η απόφαση όλων στο Βουκουρέστι το 7, το 8, πότε ήταν. Είναι λιγότερο καλή. Βόρεια Μακεδονία ήταν το όνομα και τότε. Ακριβώς το ίδιο. Αλλά δεν είχε τα άλλα όλα. Εδώ εξασφαλίστηκαν κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Για μένα δεν που ζω στα σύνορα και έχω ζήσει το θέμα με τοπικά με τη φυρό μου. Αυτό έχει καημό, έχει στοιχήσει πολύ αίμα στην περιοχή. Έχει στοιχήσει διχασμούς οικογενειών, έχει στοιχήσει εξορίες, έχει στοιχήσει ξυλοδαρμούς. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Το να λυθούν αυτά τα θέματα ήταν κέριο. Να τα πω ποια είναι με συντομία. Ουσιαστικά λύθηκε το θέμα του ονόματος, καθότι Βόρεια Μακεδονία είναι διαφορετικό από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και πια με τη ρηματική διακοίνωση αποσαφηνίζεται εντελώς. Δεν μιλάμε πλέον εκεί για θέματα που να έχουν σχέση με έθνος. Το λέει καθαρά. Μιλάμε για ηθαγένεια και δεν μιλάμε εθνοτικά. Πόσο καθαρά, πιο καθαρά να το πει. Άρα έχουμε ένα κράτος που θα λέγεται Βόρειο Μακεδονία, SAE, παντού, στο εσωτερικό του, σε όλη τη γη, σε όλα τα έγγραφα, σε όλες τις συμφωνίες, στις εμπορικές, στις αεροπορικές εταιρείες, στα εισιτήρια, παντού. Θα γίνει μια συνήθεια αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, μια παγκόσμια συνήθεια. Έχουμε δεύτερον ότι ουσιαστικά λύνεται το θέμα του αλυτρωτισμού που ήταν κέριο για τη Φλόρη, να το πω έτσι, κέριο για την Καστοριά, κέριο για την Αριδαία, διότι εμάς θεωρούσαν ότι αυτοί λέγανε ότι έχουμε αλύτρωτα αδέλφια. Ποια εννοούσαν αλύτρωτα. Εσάς εννοούσαν. Βεβαίως. Εννοούσαν τους Φλωρινώτες, ένα κομμάτι. Τον τόπιο πληθυσμό που μιλάει το σλάβικο ιδίωμα, στο πω. Σλαβοφανές. Αυτό μιλιέται σε ένα κομμάτι της Φλόρινας, σε ένα κομμάτι της Καστοριάς και σε ένα κομμάτι της Έδρας, της Πέλλας. Στην Αριδαία δηλαδή. Αυτό το θεωρούσαν αυτοί αλύτρωτα αδέλφια τους. Αυτά ήθελε ο Γκρούμπσκι. Αυτό τελείωσε μοιάζει απαντός. Γι' αυτό και είναι τόσο αντίφυτο, όπως βλέπετε, η αντιπολίτευση σε κάποια θέματα. Αυτό τελείωσε. Η αντιπολίτευση στη Φύρο. Αυτό τελείωσε και το ουράνιο τόξο στην Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε γι' αυτό ήταν ένα θέμα. Το οποίο υποστηρίζει μια αυτονομία της Μακεδονίας. Αυτά την πάνε, χάθηκαν. Ανεπιστρεπτή. Όταν λοιπόν σου λύνει το θέμα της γλώσσας, σου λύνει αμέσως το θέμα του αλυτρωτισμού. Για τον αλυτρωτισμό η συμφωνία όχι απλώς προβλέπει ότι θα γίνει υποδιεθνή επίβλεψη. Λέει ότι κανένα ξένο κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει τέτοια θέματα σε ένα από τα δύο μέρη της συμφωνίας. Λαμβάνονται μέτρα δηλαδή αν επιχειρήσει ένα τρέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν επιχειρήσει ακόμα και μια δύναμη να πάει να δημιουργήσει τα Βαλκάνια κάτι γενικότερο και εμφυλοχωρήσει στην Ελλάδα ή στην Βόρεια Μακεδονία, να την πω τώρα, φαντάζομαι ότι θα περάσει αυτό το θέμα. Τότε αμέσως κινούνται όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει για αυτά τα πράγματα τίποτα. Ούτε επίσης ξέρει ο κόσμος ότι. Για να τα πούμε με το όνομά τους. Και θα μιλήσω με πολύ σιγανό τρόπο. Μα όλοι εμείς στη Βουλή, είτε ήμασταν στο Πασόκ, είτε ήμασταν στην Νέα Δημοκρατία, περιμέναμε μια τέτοια λύση που αν ερχόταν, όποιος ήταν κυβέρνηση θα πανηγύριζε. Και γιατί δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Λιάνη? Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Ναι. Θα μπορούσα να πω ότι εδώ βρίσκω και ένα λάθος στην κυβέρνηση.
Ενδεχομένως δεν ξέρω ποιο ήταν το κινητρό της, να μην τους πάρει μαζί από την αρχή. Δεν θα είχαμε καν συλλαλητήρια. Δεν μπορούσαν τα δύο τουλάχιστον κόμματα να μην συμφωνήσουν σε μια τέτοια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα συμμετείχαν. Νέα Δημοκρατία και κοινά άλλη. Ναι, που θα τους δίνανε αυτά που ζητάγαμε. Αυτά που ήθελε και τη εποχή τη ενδιάμεση συμφωνία και στην εποχή του Βουκουρεστίου. Αν φεύγανε από εκείνη τη συμφωνία, τουλάχιστον θα είχαν φανεί ότι φεύγουν για άλλους λόγους και θα είχε κάνει και το χρέος η κυβέρνηση, ας το πω έτσι, να τους έχω όλους μαζί μου και φύγανε. Δεν θέλουν αυτό το οποίο θέλαν τότε. Υποκρισία, φαρισαϊσμός. Εγώ τον χαρακτηρίζω χορό των μεταμφιεσμένων. Μεταμφιέζονται για να δείξουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εκείνο που ζητάγαμε. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Εχθές στο συλλαλητήριο, οι περισσότεροι, τουλάχιστον που κλήθηκαν να μιλήσουν στις κάμερες από τον κόσμο, λέγανε ότι δεν δέχονται καθόλου τη σύνθετη ονομασία. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι αυτή όμως η θέση της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής. Η ένσταση είναι περί της γλώσσας και της υπηκότητας. Ναι, που αφήνει η λέει αλλητρωτισμούς. Αυτό που μας είπες πριν, αυτοί δεν το δέχονται. Αλλά αυτοί που ήταν κάτω στο συλλαλητήριο, νομίζω στο σύνολό τους, ήταν περισσότερο στο ότι δεν δέχονται καμία παραχώρηση. Καταρχήν δεν δέχονται, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Είναι τόσο άοριστο. Ποτέ δεν ήταν η Μακεδονία μία και ελληνική. Μετά τα χρόνια του Αλέξανδρου, όλος ο Μεσαίωνας, 5ος αιώνας, 15ο, είναι πολλές Μακεδονίες και μερικές μη ελληνικές. Ενώ δηλαδή σε άλλους λαούς μιλάνε άλλη γλώσσα. Mm. Ενώ το Βυζάντιο, αν πάμε στο Βυζάντιο, μιλάνε ελληνικά. Αλλά δεν είναι και πάλι όλο το κομμάτι, ας το πω έτσι, ελληνικό. Φτάνει η Μακεδονία πολύ πέραν των ορίων που σήμερα ορίζουμε Μακεδονία ελληνική. Φτάνει αλλού. Ξεπερνάει τα Σκόπια. Να το πω πιο ανοιχτά. Δηλαδή, αν είμαστε δίκαιοι και πάρουμε σαν βάση τη ρίση του Σολομού ότι εθνικό είναι ότι είναι αληθές, είναι αληθέως ότι γεωγραφικά αυτός ο χώρος που σήμερα ονομάζεται πρώην Βόρεια Μακεδονία, γεωγραφικά το τονίζω, είναι χώρος της αρχαίας Μακεδονίας. Κύριε Λιάννη, από την. Άρα είναι λογικό να ζητάει μια γεωγραφική. Όχι, είναι αυτό το άπαν που θέλαμε. Ένα γεωγραφικό προσδιορισμό, τον οποίο πήραμε χωρίς αστερίσκους. Με αστερίσκο που δίνουν έμφαση στα δικά μας θέματα. Είπατε αλήθεια. Κάτι, ναι, και παρακαλώ. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Καθόλου. Καθυστέρησαν να τον ενημερώσουν και κάποιες συνέργειες που έγιναν το Σαββατοκύριακο να κυκλοφορήσει, να έχει μπροστά τον Νίκος η τετρασέλιδη συμφωνία. Δεν ξέρω τώρα πώς μπήκαν και στη διαδικασία να τη διαβάσουν την τελευταία στιγμή. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν μερικές αντιφάσεις από τους ανθρώπους που είδαμε να κατεβαίνουν. Παρακαλώ. Και δεν λέμε ότι δεν έπρεπε να κατέβουν, για να μην παρεξηγηθούμε πάλι, οι οποίες. Δεν δικαιολογούνται. Πηγαίνει ο άλλος και συνδέει τον Μεγάλο Αλέξανδρο με τον χριστιανισμό. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, όσο και αν ενημερωθεί, πώς θα του βγάλεις ριζωμένες αντιλήψεις που έχει μέσα του και ένα μπλέξιμο το οποίο. Ξέρετε πώς θα του τις έβγαζε. Μόνο αν υπήρχε ένα αραγές και ενιαίο πολιτικό μέτωπο. Ούτε καν συλλαλητήρια δεν θα γίνονταν, παιδιά. Ο κόσμος σήμερα βρίσκει στα συλλαλητήρια το αντίκρισμα που ζητάει να διαδηλώσει για την γενική του κατάσταση. Βγάζει το θυμικό του κόσμο. Διαδηλώνει για όλη τη σειρά των μνημονίων, όποιος και αν τα έφερε. Διαδηλώνει για το στέρημα, την υστέρηση που έχει στο οικογενειακό το επίδομα. Διαδηλώνει για το γιο του που είναι στο εξωτερικό και σπουδάζει και δεν έχει λεφτά να του δώσει. Προβάλλεται πάνω στο θέμα αυτό όλη η κατάσταση της επταετίας που ζούμε μέσα στην κρίση. Είναι άδικο απέραντα, αλλά συναισθηματικά για τους ανθρώπους αυτούς είναι μονόδρομος, θα έλεγα. Να ρωτήσω, οι αντιπολιτεύσεις πάντοτε βρίσκονται απέναντι στα. Ακόμα και στα μεγάλα εθνικά ζητήματα το έχουμε δει αυτό. Μήπως λοιπόν τελικά, για να γίνουμε και πιο αυστηροί στην κριτική μας, η μεγαλύτερη ευθύνη για το γεγονός ότι τα κόμματα πραγματικά δεν κάτσαν σε ένα τραπέζι ανήκει στην κυβέρνηση. Γιατί τώρα η σωματική αντιπολίτευση θέλει να επιστρέψει στην εξουσία. Δεν θα έλεγα ένα άλλο ανήκει κόμμα, στην κυβέρνηση ένα μέρος της ευθύνης αυτής. Ανήκει στην κυβέρνηση ένα αρχικό μέρος της ευθύνης αυτής. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Επειδή είχαμε πλησιάσει προς το κομμάτι των εκλογών, αυτό που ονόμασα χορός των μεταμφιεσμένων θα άρχιζε λίγο αργότερα. Δηλαδή, τώρα, δύο λόγια μόνο να μου επιτρέπετε. Όχι δύο. Δύο λόγια να μου επιτρέπετε. Όταν ήρθε η ρηματική ανακοίνωση στη Βουλή, που δεν την ξέραμε, δηλαδή τι να πει κάτι περισσότερο κανένας από αυτό που λέει η ρηματική ανακοίνωση. Λέει δύο λέξεις, τις διαβάζω, γιατί ίσως δεν τις ακούσαμε το βράδυ εκείνο κάποιοι. Σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας, νοείται ότι η όρος ηθαγένεια του δευτέρου μέρους που ορίζεται στο άρθρο τάδε ως πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρεται αποκλειστικά στην ηθαγένεια και δεν προσδιορίζει εθνοτική ένταξη. Πώς να το πει πιο καθαρά. Εσύ που θα ονομαστείς Βόρεια Μακεδονία θα έχεις, δεν έχεις εθνότητα με το να σου πω ότι έχεις ηθαγένεια Βόρειο Μακεδονική. Το λέει πεντακάθαρα. Τελειώνει λοιπόν η εθνότητα και
Δεν υπάρχει άλλη τροτισμός εξαιτίας αυτού του πράγματος. Και το δεύτερο. Η μακεδονική γλώσσα αναφέρεται στην επίσημη γλώσσα του δευτέρου μέρους, πάλι για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως αναγνωρίστηκε στον ΟΗΕ, είναι ανήκει στην ομάδα των νότιων συλλαβικών γλωσσών. Το αίτημά μας. 50 χρόνια ήταν αυτό. Στο οποίο αίτημά μας, τώρα πρέπει να μιλήσω λίγο πολιτικά, ναι, η βασική αναχαιτιστική, ας το πω έτσι, το αναχαιτιστικό τείχος εμπήκε το 77, όταν ετέθη στα Ηνωμένα Έθνη και αναρτήθηκε και δεν αντέδρασε η τότε κυβέρνηση. Και δεύτερο και χειρότερο, όταν ήρθε η επιτροπή Μπαντεντέρ στην Ελλάδα το 1993 και δεν αντέδρασε γιατί. Καλέσαν τους προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας για να είναι στη συζήτηση. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, συγγνώμη το κύριος, ναι, ο αείμνηστος Μητσοτάκης, δεν έστειλε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν τον ήθελε, και έστειλε τον αντιπρόεδρο. Και δεν τον κάνανε δεκτό. Και για το θέμα της ονομασίας δεν παρέστη η Ελλάδα. Το 1993. Τι συζητάμε για την ονομασία. Σε δύο κρίσιμες περιπτώσεις η Ελλάδα δεν ήταν παρούσα. Ήταν απούσα. Τώρα δεν μπορούσε να ξανατεθεί. Όχι. Για μένα όχι, κύριε Λιάννη. Και πάλι να μην γινόταν αυτό που έγινε. Η συμφωνία αντιγράφει το ότι έγινε στον ΟΗΕ. Άρα αυτό αντέγραψε. Το ρωτάω γιατί λέμε εδώ και άνθρωποι που υποστηρίζουν και είναι θετικοί απέναντι στη συμφωνία, όπως ο κύριος Γραμματικά, εξευρωβουλευτής του Ποταμιού, ναι, που ήρθε προχθές, είπε ότι είναι ένας συμβιβασμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε και σε κάποια σημεία καλύτερη έκβαση ενδεχομένως, να είμαστε πιο ευχαριστημένοι, να μην κινείται έτσι το... δυναμητίζει το θυμικό των ανθρώπων το ότι ο άλλος αυτό αποκαλείται Μακεδόνας, αλλά είναι ένας συμβιβασμός. Δηλαδή που είναι σε. Βεβαίως και θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει ενδεχομένως και περισσότερα σε πράγματα σημεία. Σε ένα συμβασμό. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή, σε αυτές που ζητούσαμε, η καλύτερη. Και ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Σας είπα ποιο θεωρώ ότι είναι η Αχίλλειος πτέρνα, το ότι όλα τα. Δεν δημιουργήθηκε τουλάχιστον ένα μέτωπο από αυτούς που ήταν σίγουροι θα πούν ναι. Mm. Γιατί αλλιώτικα δεν θα υπήρχε και όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ τον κόσμο που κατέβηκε τον καταλαβαίνω απολύτως. Είμαι από την Φλόρινα, από το Αμίντο. Την Πρέσπα την ξέρετε, 30 χρόνια εκεί διοργανώνω τις εκδηλώσεις αυτές, που είναι κάτι πάρα πολύ ειρηνοφόρο για την περιοχή. Δικαίως έχει η περιοχή αυτή θεωρηθεί ότι είναι ένα είδος ειρηνικού μέρους. Γι' αυτό και πήγε και εκεί και έκανε τη συμφωνία, πιστεύω, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Ζάεφ. Δεν θέλω όμως οι 300, να το πω έτσι, που δεν ξέρουν πού θα είναι η Πρέσπα, να μιλάνε τόσο εύκολα με χαρακτηρισμούς που δεν εκπηγάζουν από τη συμφωνία, αλλά από τη λέξη Πρέσπα. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Αν πάει κάποιος στην Πρέσπα σήμερα, θα δει ότι έχει μόνο 2.000 κατοίκους από 20.000 που είχε. Αν αναρωτηθεί πού είναι οι υπόλοιπες 18.000, θα τους βρει στο Τορόντο, στην Αυστραλία και στην Αμερική. Αν ψάξει ποιος τους έστειλε εκεί, θα δει ότι τους έστειλε η Ελλάδα. Τους κατηγορήσει ότι δεν είναι Έλληνες. Αν δει γιατί τους κατηγορούσε, θα μάθει ότι τους κατηγορούσε μόνο και μόνο επειδή μιλάγανε αυτό το ιδίωμα. Τους μαζεύανε στα χωριά. Τους δίγλωσσους. Τους δίγλωσσους. Τους δέρνανε, τους βάζανε να ορκίζονται ότι είναι Έλληνες. Τραγικά πράγματα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο τέλος τους διώχνανε. Αυτό το έχω ακούσει το 91, στην Βέρεια του συνέδριου. Ναι. Και λύνει και ένα άλλο θέμα η συμφωνία που δεν το έχει θίξει κανείς. Θα σας το πω σήμερα και είναι σοβαρότατο. Ξέρετε ότι έχουν επιστρέψει οι πολιτικοί πρόσφυγες. Όλοι. Μόνο ένα μέρος των πολιτικών προσφύγων δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτοί που ζούσαν στα Σκόπια. Έλληνες. Αυτοί που ζούσαν στα Σκόπια δεν γύρισαν ποτέ. Γιατί υπάρχει ακόμα σε ισχύ. Και τώρα το καταλήγει η συμφωνία. Νόμος του ελληνικού κράτους που λέει δεν θα επιστρέψουν οι πολιτικοί πρόσφυγες ή μη Έλληνες στο γένος. Δεν είναι Έλληνα στο γένος ο ένας άνθρωπος που πήγε στον πόλεμο, τον εμφύλιο, και τα αδέλφια τα τρία ζουν σε ένα χωριό της Φλόρνας, ο πατέρας του είναι εκεί και δεν μπορεί να πάει να τον δει τον πατέρα του ούτε στην κηδεία του, ούτε στο γάμο του γιού του, του αδελφού του δηλαδή. Εδώ συνέβησαν παραβιάσεις ανθρωπίνων και δικαιωμάτων μαζικά και η Ελλάδα τιμωρήθηκε πλιστάκι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν το ξέρει το θέμα ο κόσμος. Κύριε Λιάννη, κάνουμε χρήσιμη κουβέντα και τώρα που έρχεται, έχουμε μπει και στην τελική ευθεία να πάει προσκύρωση συμφωνία στη Βουλή. Είναι απαραίτητο. Ίσως και εμείς ενδεχομένως ως μίντια δεν μπήκαμε όχι σε βάθος. Όχι, ίσως. Λοιπόν, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως να επιθυμήσω λίγο να πάω στο πιο απλό. Συμφωνήσω με αυτό απόλυτα γιατί λατρεύω τους συναδέλφους μου, λατρεύω τη δημοσιογραφία. Τη θεωρώ ότι είναι πρόσωπο υπερηφάνειας και όχι όπως την παρουσιάζει ο κόσμος, με λίγες εξαιρέσεις που υπάρχουν.
Έπρεπε να το έχουμε κάνει σαν δημοσιογράφοι αυτό. Πάντως η ΕΡΤ. Ακόμα η ΕΡΤ να θυμίσει. Κάνατε περισσότερα. Περισσότερο του άλλου. Δεν του συζητώ αυτό. Αλλά και αυτό. Συνεχώ εκπομπέ τώρα για αυτέ τι τελευταίε εβδομάδε. Είμαι δίκαιο. Κάνατε περισσότερα του άλλου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Να μπούμε λίγο και στο μυαλό του κόσμου. Λένε πολλοί. Δεν μα ρώτησαν όμω. Όπω εγώ να πω. Να το πάω λίγο πιο πριν. Δεν ρωτήθηκε κανένα, δεν έγινε δηλαδή δημοψήφισμα ούτε για την εθνική γραμμή τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ρωτήθηκα οι πολίτες. Το ερώτημά μου είναι άλλο. Η κυβέρνηση, ας πούμε, υποστηρίζει γενικά τα δημοψηφίσματα, έχει κάνει και στην πρώτη της φάση. Σε τόσο όμως μεγάλα ζητήματα, πρέπει την απόφαση να την παίρνουν οι λαοί ή οι ηγεσίες. Να είναι δηλαδή μπροστά από τους πολίτες. Κοιτάξτε, η πεμπτουσία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την οποία ουσιαστικά έχουμε και έχουμε φεύγει κιόλας σαν λαός από τα αρχαία χρόνια, λέει ότι τις αποφάσεις τις παίρνει μια κυβέρνηση που είναι ορισμένη και εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Κανονικά τα δημοψηφίσματα θα πρέπει να είναι σπάνια, σπανιότατα και σε πολύ μεγάλα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα πια σε κάθε φορά που έχουμε κάποιες διαφορές λέμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Ξέρετε τι υπέστη ο δικός μας πρόεδρος όταν ζήτησε δημοψήφισμα από τους Ευρωπαίους σε μια συνάντηση που έγινε. Εδάριαν ηλαιός. Στις Κάνες, αυτό. Εδάριαν ηλαιός. Ένας κύριος που ήταν στην αντιπολεμική ακολουθία έπαθε έμφραγμα. Από την εικόνα που είδε. Δεν είναι στην κατάλληλη ώρα να γίνει ένα τέτοιο γεγονός. Να αμφισβητείς τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που πας να συζητήσεις βοήθεια. Θα κάνω δημοψήφισμα για να δω αν θέλουν οι Έλληνες να είμαστε στο ευρώ ή στην Ευρώπη. Ήταν τραγικό. Εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω για το χώρο μου. Έχει κάνει και ο χώρος μου αρκετές. Εγώ ήθελα εκεί, σαν τελευταία ερώτηση, γιατί αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος, μας λένε από πάνω, και από την δική σου διαδρομή στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή μπορεί η συμφωνία των Πρεσπών, φαίνεται σιγά-σιγά και βλέπουμε κάθε μέρα τις εξελίξεις, ότι γίνεται μια αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ουδόλως με ενδιαφέρει η αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού. Εξαντλητικά με ενδιαφέρει η αναδιάταξη μιας Ελλάδας διχασμένης. Καμιά αναδιάρθρωση πολιτικού σκηνικού, όπως πάει να γίνει, δεν θα φέρει την ενότητα των Ελλήνων, που είναι το χρυσό μαλλοδέρας που ζητάμε στην εποχή μας, παρά θα την φέρει μόνον ένας νους που θα σκεφτεί υπερκομματικά, κάνοντας την υπέρβαση ο καθένας στο χώρο του. Λυπάμαι πάρα πολύ που γίνονται αυτά τα πράγματα. Το βλέπετε να γίνεται? Δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα. Γιατί χθες διαγράφηκε ο κ. Σαχαρόπουλος από ένα κίνημα. Είναι επικεφαλής πρόεδρος κόμματος ο κ. Σαχαρόπουλος και κάποιος από το άλλο κόμμα του ζήτησε να δώσει την έδρα σε άλλο κόμμα. Βασικός όρος του συντάγματος είναι ότι η κατασυνείδηση ψήφος του βουλευτή φτάνει σε απεριόριστο βαθμό. Ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε. Είναι βασικός όρος του συντάγματος. Δεν μπορεί λοιπόν από την μια κομματική πειθαρχία, από την άλλη κομματική πειθαρχία που εξαιρείται κάποιος που. Αλλά είναι βουλευτής όμως. Εγώ στον χώρο μου που έχω την τιμή να είμαι και δεν είμαι κοινάλ, σας το λέω ειλικρινά, είμαι Πασόκ ακόμα. Εγώ ντρέπομαι να φύγω από το Πασόκ. Mm. Δεν μπορεί να είσαι στην πολιτική σκηνή 23 χρόνια πρωταγωνιστής ή δευτεραγωνιστής και να αλλάζεις ρόλο και να απέρχεσαι. Παρεπιπτόντως τώρα που έφυγε το ποτάμι καιρό και φεύγει και η Δημάρα, από ό,τι καταλάβαμε δεν έφυγε μόνο στο κύριο Σταχαρόπουλος. Το κοινάλ είναι κοινάλ ή είναι Πασόκ? Προφανώς το άκουσα χθες στο διαχωρισμό πια, για να το καταλάβουμε. Κοινοβουλευτικά είναι προφανώς αυτό θα συζητηθεί. Καταλάβατε τι γίνεται? Μπερδευόμαστε με τα ονόματα. Θα το συζητήσουμε στο συνέδριο που θα έχουμε, όπως είπε και ο αρχηγός μας. Λέει ανακοίνωση για να συνεχιστεί η πορεία για ένα ενιαίο κόμμα. Αλλά ως τώρα αποσυντίθεται το πράγμα. Γι' αυτό έχει μια αντίφαση η ανακοίνωση με τα δεδομένα. Αγαπητέ μου, θα θυμίσω στους Έλληνες ότι η γένεση της αναγκαστικής, ας πούμε, κυβέρνησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την αριστερά, από εκεί, από τη γέννηση αυτή, έγιναν τερατογενέσεις. Οι φυσικές συμμαχίες είναι καλύτερες, όχι οι τερατογενέσεις. Θα έπρεπε δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια κυβέρνηση που θα έπρεπε να το σκεφτεί η εποχή μας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, άλλα σχήματα είναι πιο εύκολα. Να είστε καλά, κύριε Λιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.